Μιλούμε για την ΕΛΕΠΑΠ και ήδη έχουμε πιάσει την κουβέντα μας εμείς εδώ, χαζεύοντας και τις ωραίες εικόνες με την κυρία Πέπη Παπανδρέου. Ισόβια πρόεδρος το βλέπω να πηγαίνετε. Όχι, όχι. Θα είμαι πρόεδρος όσο αντέχουν οι δυνάμεις μου. Κάθε φορά λέμε δεν αντέχουμε, εδώ πονάκι, εκεί πονάκι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα βίντεο. Τα πονάκια βίντεο. Είναι λόγω ηλικίας. Τα πονάκια τα έχουν όλες οι ηλικίες. Έτσι. Τι να κάνω. Πάμε να δούμε ένα βίντεο με τον Κωνσταντίνο, που είναι καταπληκτικός, και θα πούμε τι έχουμε να πούμε για την μεθαυριανή εκδήλωση. Είμαι ο Κωνσταντίνος και μια μέρα θα φτάσω στο φεγγάρι. Θα φορέσω κάσκα και θα μπω σε διαστημόπλιο. Θα πατήσω στη σελήνη και θα δω την γη από ψηλά. Ίσως δω και το σπίτι μου. Όταν έχεις την κατάλληλη υποστήριξη, μπορείς να ονειρεύεσαι. Η ΕΛΕΠΑΠ έχει φροντίσει πάνω από 100.000 παιδιά με αναπηρία τα τελευταία 80 χρόνια. 80 χρόνια γεμάτα. ΕΛΕΠΑΠ. Βήματα ζωής για το παιδί με αναπηρία. Στηρίξτε μας. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS ΕΛΕΠΑΠ στο 19811. Τη σπουδαία δουλειά που κάνει η ΕΛΕΠΑΠ την έχουμε αναγνωρίσει, όχι σε αυτή την πόλη, μπορεί εδώ να εδρεύει. Αλλά τα παιδιά που φροντίζει είναι από όλη την κεντρική Ελλάδα. Από όλη την κεντρική Ελλάδα. Δεν είναι από τη Θεσσαλία, είναι και από τη Λαμία. Και στερεά είναι Ελλάδα. Και από άλλες περιοχές. Ανατολική στερεά έτσι. Ελλάδα και δυτική Μακεδονία. Κάποια και ναι, λίγα περιστατικά. Μπράβο. Γιατί τα περισσότερα από Μακεδονία κατευθύνονται στην ΕΛΕΠΑΠ της Θεσσαλονίκης. Να πούμε καλησπέρα, Σωτήρη. Μπήκαμε αμέσως στην κουβέντα. Λοιπόν, έχετε οι προσκλήσεις και οι πρωτοβουλίες που παίρνονται και για λογαριασμό σας είναι πολλές. Η καμινάδα λοιπόν. Ένα λεπτό να κάνουμε μια μικρή διόρθωση εδώ. Παρακαλώ. Πέρα. Γιατί η γιορτή είναι της ΕΛΕΠΑΠ μαζί με την καμινάδα. Ναι. Που θα γίνει στον πολυχώρο του Τσαλαπάτα, σε αυτή την όμορφη αυλή που όλοι μας ζηλεύουμε και για την έκτασή της και για το περιβάλλον της. Το δημιουργικό εργαστήριο της Καμινάδας είναι αμφισβήτητα κάτι εξαιρετικό και έτσι θα αποφασίσαμε να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας και δώσαμε μάλιστα και την επωνυμία στο γέλιο του Μάη, ας πούμε. Είναι κάτι που το κάνουμε για πρώτη φορά να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, τουλάχιστον σε επίπεδο του Βόλου. Η Αθήνα κάνει πάντοτε πολύ ωραίες εκδηλώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να δεχθούμε μαμάδες με τα παιδιά τους που μπορεί να είναι ηλικίας από 3 ετών έως 12 ετών. Θα στηθούν εργαστήρια. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι καμινάδα, όπως είπατε, και να πούμε της Ελένης Παπαρίγα Δανού. Έτσι, μπορεί η Ελένη να μην θέλει να. Η Ελένη δεν θέλει να ακούγεται. Ναι, ούτε καν να ακούγεται, αλλά από την άλλη πλευρά η Ελένη είναι. Την ξέρεις και την ξέρω από δεκαετίες. Η Ελένη είναι η ψυχή. Μην τη μεγαλώσουμε, κοριτσάκι. Όχι, όχι, δεκαετίες. Να πούμε δύο-τρεις. Λοιπόν, η αγάπη και η φιλία της Ελένης είναι ανεκτήμητη. Έτσι. Και έχει, λοιπόν, η αλληλεγγύη της προς την ΕΛΕΠΑΠ, όχι σήμερα. Που επειδή θα συνδιοργανώσουμε, μετράει πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, όπως είδατε και στην πρόσκληση, τα παιδιά μπαίνουν δωρεάν. Και αν η είσοδος είναι 5 ευρώ, είναι γιατί θα έχει ένα. Όχι, όχι, θα καλύψει το αναψυκτικό. Όχι, θα καλύψει το 5 ευρώ για τον γονιό ή τον συνοδό. Θα καλύψει τον καφέ ή το αναψυκτικό με τα παρελκόμενα του μπουφέ, ας πούμε. Σε ό,τι όμως αφορά τα παιδιά, με πολλές χορηγίες, εξασφαλίσαμε ένα πλούσιο δεκατιανό. Και θα καταλήξει να τελειώσει η εκδήλωση με τα ομαδικά παιχνίδια και το ένα και το άλλο με ένα ωραίο παγωτό από το παγωτατζί μας. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, παραμύθι, οδική αγωγή, εικαστικά αγγλικά και όπως είπαμε ομαδικά παιχνίδια. Βέβαια, εκεί που θα αναδείξουν την ομάδα των καλύτερων μαχητών. Α, έχουμε και διαγωνιστικό τμήμα. Βέβαια, έχουμε και διαγωνιστικό. Και στο τέλος, λοιπόν, τα παιδιά θα έχουν μια έκπληξη για τη μητέρα τους που θα, τους δοθεί, που θα κάνουν τα ίδια κάτι και κάτι που έχουμε ετοιμάσει εμείς και θα το προσφέρουν στη μητέρα τους. Οι ηρωίδες πίσω από αυτά τα παιδιά είναι οι μανάδες. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι οι πατεράδες. Αλλά όταν, μήπως θα πρέπει όμως κάποια στιγμή, γιατί νομίζω εν ευθέτω χρόνο είναι και η γιορτή του πατέρα, να κάνουμε κάτι στην αυλή της ΕΛΕΠΑΠ εκεί και να καλέσουμε τους πατεράδες. Για να μην αδικούμε τους πατεράδες. Όταν μπαίνει η απόφαση, παίρνετε η απόφαση στο σπίτι
του ποιος θα κάνει πίσω, σαν μια καριέρα εγώ σας λέω. Αν ένα παιδί βρεθεί στον κόσμο, γεννηθεί στον κόσμο με προβλήματα. Συνήθως η μάνα είναι εκείνη που κάνει πίσω. Ναι, αλλά πιστεύω ότι η σύσφυξη των σχέσεων του ζευγαριού, η καλή συνεννόηση και οτιδήποτε άλλο είναι εκείνα που αποφέρουν το καλό αποτέλεσμα και για τους ίδιους και για το παιδί. Εκείνο που θα ήθελα να πω ότι οι προσκλήσεις θα διατίθενται στην είσοδο. Ο κόσμος μπορεί να μπει από την κεντρική είσοδο, γιατί υπάρχουν και άλλες είσοδες του Τσαλαπάτα. Και θα χαρούμε πάρα πολύ και γνώριμες μαμάδες και νέες να μας έρθουν με τα παιδιά τους, αλλά και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή να το αποτολμήσουν, γιατί θα είναι κάτι το πολύ εξαιρετικό, εγώ θα το πω. Έτσι, πέρα δεν είναι ανάγκη να είμαστε φίλοι της ΕΛΕΠΑΠ από χρόνια. Όχι, σήμερα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Είναι γιορτή για τη μητέρα και το παιδί. Είναι γιορτή για τη μητέρα. Τι σας είπε το τηλεφώνημα? Ότι αν μπορεί να έρθει που θα βρει πρόσκληση, λέω, τι παιδάκια έχετε, λέει 4 και 6. Έχουμε τα χαράς να σας δεχτούμε, γιατί για την ηλικία που προαναφέραμε, γιατί τα εργαστήρια θα χωριστούν και ανάλογα με την ηλικία για την απασχόληση των παιδιών. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Πολύ καλή επιτυχία. 11 με 2 το μεσημέρι. Οπότε θα περάσετε, βλέπετε ξανά την πρόσκληση. Δωρεάν η συμμετοχή των παιδιών, η είσοδος των συνοδών 5 ευρώ, αντί να πάτε οπουδήποτε αλλού. Αυτό δεν είναι κόντρα στα μαγαζιά που σερβίρουν ωραίους καφέδες στην πόλη. Δεν θα κατονομάσω, αλλά είναι ένας μήνας ο Μάιος και ο Ιούνιος με δράσεις της ΕΛΕΠΑΠ, τις οποίες θα έχουμε τη χαρά να τις πούμε και από εβδομάδα. Με μεγάλη χαρά. Και είναι κάτι που θα κλείσουμε τον Ιούλιο με κάτι εξαιρετικό. Περίφημα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την κουβέντα μας για την ΕΛΕΠΑΠ με ένα ακόμη σποτάκι και όπως είπαμε θα τα πούμε ξανά τις επόμενες μέρες. Βεβαίως θα τα πούμε και πολύ σύντομα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα Σάββατο πολύ. Σάββατο στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, μια σπουδαία πρωτοβουλία της Καμινάδας. ΕΛΕΠΑΠ και Καμινάδας, Καμινάδας και ΕΛΕΠΑΠ. Έτσι. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σποτάκι. Η ΕΛΕΠΑΠ έχει ανάγκη τη δική σας στήριξη.